ταχυδράματα. Ταχυδράματα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ρομάντζο με καρπαζές. Και ένα και δύο και σταυρουδάκι. Όπερ τρέχουνε μαντράχα λικοσιδιό, αυτισμένοι και κλωτσάνε ένα φουσκωμένο πετσί. Στη μέση άλλος μαντράχαλος, μπλου σκούρα και σφυράει. Γύρω γύρω χιλιάδες κόσμος και λυσάει. Να γίνει τη στιγμή, έχουνε ελπίδα, δεν έχουνε πνοή. Τους έχει στρίψει βίδα και τώρα θα τους δει. Αχ, έλα, δώσ' του. Φέρ' το, να το. Πουλάνε και λεμονάδα, γκαζόζα, βρίζουνε. Να γίνει τη στιγμή. Μαλώνουνε, λένε ανθρώποι σοβαροί, κουρέλες. Τρώνε τα πέτα τους. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Βάτε ένα γκολ, να γίνει τη σπουδά. Δεν έχουνε ελπίδα, δεν έχουνε πνοή, τους έχει στρίψει βίδα και τώρα θα τους δει. Λέει τώρα ο Τζίτζης που είναι παίχτης και όχι απολυφάδι. Εγώ τα πιάσα τα 13. Μένουνε με το στόμα ανοιχτό. Πάψε. Να το. Είναι εκεί με την κορδέλα του. Με τον αριθμό του. Με όλα του τα σέα και με το παραπάνω. Ρε τον άτιμο. Είδες ο Τζίτζης. Κάτι δήθεν χαρούλες. Κάτι ζήλιες ξεγυρισμένες. Κάτι πληροφορίες. Πόσα τσεπιάζει. 200 και βάλε. Αμάν. Αμάν όλος ο καφενές. Κατάλαβες ο Τζίτζης. Με την τύχη του μίλησε. Κοίτα κάτι μυστήρια πράγματα. Ο Τζίτζης έχει σκάσει ένα χαμόγελο, λες και του χαράξανε τα χείλια του μεσουγιά. Κι όποιος μπει, κάνει και κουμάντο. Δώσε ούζο, πορτοκαλάδα, τι γουστάρει. Μεγάλη δουλειά. Κι ο Μάκης, να πούμε, κάνει πέρα τον όχλο. Ανοίχτε κορόιδα, περνάει ο κύριος που κέρδισε. Καθώς ο Μάκης είναι, να πούμε, Τζίτζης ο δεύτερος. Και ο Τζίτζης, Μάκης ο δεύτερος. Ένα πρόσωπο, δύο περιπτώσεις. Αδέρφια σε όλα τους.
Τις μέρες που δουλεύει ο Μάκης, τρώει ο Τζίτζης. Τις μέρες που δουλεύει ο Τζίτζης, να μου τρυπήσεις τη μύτη, αν συμβαίνει τι ούτων τι. Δώσε ζάχαρη του Κίτσου, κερνάω εγώ. Ωραία πράγματα, πούστησε ένα προπό έτσι. Δηλαδή, τα ωραία τώρα αρχίζουν. Πρώτον, οι μέρες 7 του αργότερον, τσακώσανε τα χρήματα. 362. Μέτρα τα Μάκη, μη μας πιάσουν αχινούς. Δεύτερον, πήγανε στο ράφτι. Από 2 κουστούμάκια, αλλά της Μέγκλας. Θέλετε το σακάκι με 8 κουμπιά? Όχι, αδερφάκι μου, θα είμαστε σαν ακορντεόν. Έγινε. Μετά το σκεφτήκανε για αυτοκίνητο. Παίρνουμε? Άσε ρε, όχι. Δίκιο είχε, καθώς τον καλό το αυτοκίνητο, αλλά στοιχίζει πολλά ο τροχονόμος και ο γερανός. Κόφτο να πούμε. Στο τέλος ήρθε η δουλειά γκόμενες. Τη Βιβί ρε και την Αλφόνσα. Η Αλφόνσα ήταν η Ιταλίδα. Τρίχες η Ιταλίδα. Αλλά το έλεγε και καμάρωνε. Ήταν όμως καθολικιά. «Είσαστε», λέει ο Μάκης, «να σπάσουμε και 100 πιάτα». Η Βιβί στρίτζωσε. «Όχι», να πούμε. «Πάρε 12 και φέρε τα σπίτι που τρώμε σε 2-6 νοματέοι. Γιατί να τα σπάσουμε? Οι πλούσιοι σπάνε». Απαράδεκτον. Και τις πήρανε πιάτα 12 και 3 κουτάλια. Η Αλφόνσα ήταν και για πιάτο και για ό,τι της πεις. Μέχρι σφουγγαρόπανο. Και γέλασε καθολικά. «Μόλτο μπένε». «Αυτό τι είναι?» «Ιταλικό». «Κόφτο δεν θέλουμε. Να βάλεις και τα καλά σου. Να φτιάσεις και το μαλλί σου που πέφτει σαραδίκι. Είναι της μόδας». Λοιπόν, ξεκινήσανε από νωρίς. Πέσανε στο θαλασσινό, στο τουρκολίμανο μεριά. «Κοίτα ρε πως ζει ο κόσμος. Τρώει και θαλασσινά, λέει και περικαλώ στα γκαρσόνια, παραγγέλνει και μπαρμπούνι. Λόρδικα πράγματα». Ακούσανε τις παινιές τους, ρίξανε τις βόλτες τους, πιάτο δεν έσπασε. Το πρωί ο Τζίτζης είχε ένα στόμα σαν στάμνα στεγνή. Ο Μάκης μάθαινε Ιταλικά με την Αλφόνσα του. Η Βιβί τραγούδαγε. Εντάξει, ωραία, και ξεχάσαν τα κορίτσια 8 μέρες να πάνε σπίτι τους. Αλλά κονομήσανε φουστανάκια και τσάντες νάιλον και πατούμενα και από όλα τα αγαθά της οικουμένης. Χώρια τα διπλομπούκια να μασάνε και να μη λένε κιχ. Ζωή χαρισάμενη. Λέει λοιπόν ο Μάκης. «Ξέρεις τίποτα?» «Δεν ήξερε ο Τζίτζης». «Έχουμε χαλάσει μέχρι 24. Σόπαρε. Είχανε κουκιά μετρημένα». Και λέει ο Μάκης. «Πού το πάμε ρε Τζίτζη? Θα στεγνώσουμε και προπό δεν ξαναπιάνεται κάθε μέρα. Το οποίο να ανοίξουμε κάτι δουλειά ή παρόμοιον να γίνουμε κύριοι». «Με συγχωρείτε», κάνει τώρα ο Τζίτζης. «Ο άνθρωπος εργάζεται».
Ναι, για. Γιατί εργάζεται? Για να κερδίσει μπαμπακόσπορο. Ήγουν χρήμα, έτσι. Ναι, για. Και όταν έχει χρήμα, να πούμε, γιατί να εργάζεται? Το σκέφτεται ο Μάκης. Κοίτα να δεις. Είναι άλλος, να πούμε, και έχει τράπεζα ή οταχή. Πλέντι λεφτά. Κι άλλος 50 παπόρια δικά του. Κι άλλος 9 πολυκατοικίες. Κάθονται το λοιπόν και το ρίχνουν στο στεναγμό. Αχ, και τι θα γίνουμε. Αχ, οι φόροι. Αχ, και έχασα 10 φράγκα από αυτή τη δουλειά. Αχ, και ξόδεψα απόψε 3 εκατοστάρικα, έτσι. Ναι, έτσι είναι, συλλογίζεται ο Μάκης. Κι όλο θα είναι και παραπάνω. Τι να τα κάνεις ρε τα 52 παπόρια. Δεν σε φτάνουν τα 50 για την τσάρκα σου. Διότι μίαν των ημερών κλατάρεις, να πούμε, από καρδιά. Τι έχεις τότε? Να σου πω εγώ, Στέφανο, στην κηδεία σου, να πούμε, και εσύ με το διοικητικό συμβούλιο, να πούμε, να σου σέρνει τον αναβαλόμενο, άντε και 10.000, να πούμε, υπέρ του σχολείου Ινωσών, και στοπ. Σε 10 μέρες δεν θέλει άνθρωπος να σε... μην πω, αλλά καταλαβαινόμαστε τι να σε... Έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω, μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω, εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις το να με λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω σέναντι γι' αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις το να με λοιπόν το φουκαρά. Κονόμα τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω, μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω, εγώ είμαι μια χαρά. Να κλαις το να με λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσέναντι γι' αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά.